στο διάβολο. Και τι είναι ήθελες και εσύ μεσημεριάτικα αυτή την κουβέντα. Άντε πάμε τώρα γιατί δεν έχουν βράσει και τα μακαρόνια. Καλέ, τι έχεις μαγειρέψει σήμερα. Κουκκινιστό με μακαρόνια. Κρίση, συγγνώμη, 25 Μαρτίου μακαρόνια έχεις με κουκκινιστά. Ναι. Του Πάσχα τι θα κάνεις, μπακαλιάρου, σκουβαλιά. Ναι. Καλό είναι. Είχες λίγο βούτυρο γιατί μου τελείωσε. Τώρα περίμενε. Αρκετά. Μαρία, έχουν ολοκληρώσει. Τι ολοκληρώσει, καλέ, αθώα πράγματα, καλέ. Χαζά, μια πάστα φάγανε στο ζαχαροπλαστείο. Μα εσύ μη πεις ότι είναι σοβαρό. Τι φάγανε δύο πάστα. Μαρία, πες με την αλήθεια, Μαρία. Πες μου, θα πω αυτά την αλήθεια, θα τα αντέξω. Εντάξει. Πες. Η Λίζα μας. Εκεί στο Λονδίνο. Ναι, στο Λονδίνο που είναι. Γνώρισε ένα παιδί. Τι παιδί. Τη Σαμαρίνα. Ναι. Τι παιδί, καλέ. Πες μου, Μαρή. Γνώρισε ένα παιδί. Πες μου, Μαρή, θα τα αντέξω, πες. Που είναι οι Γκλέζους. Οι Γκλέζους είναι. Ναι. Και του λένε οι Άλφρεντ. Ω, Παναγιά μου, καρδιά μου, δεν αντέχω. Λίγουργο. Λίγουργο. Μη κάλεσε στο ζαχαροπλαστείο τη γειτονιά να φάμε μια πάστα. Μετά δύο μέρες με ξανακάλυσε. Την τρίτη την πήραμε delivery και τη φάγαμε στην καρσουνιέρα του. Αχ, αρωματικά. Έξι μήνες ήμασταν μαζί. Έξι μήνες με είχε με φιλιά και πάστες. Πώς δεν είπα θα ζάχαρο να λες. Και μετά τι έγινε. Μια μέρα εξαφανίστηκε ξαφνικά. Κατέβηκα στην καρσουνιέρα του τίποτα. Μέχρι που ήρθε άλλος ο ενοικιαστής. Αν δεν τα ξέρω. Έτσι δεν με έκανε και εμένα ο κακαλιούρας. Εκεί που έσκαβα. Ναι. Ακούω ένα εδώ. Ναι. Και εδώ σας είμαστε. Σηκώνω τα σύνα. Πάρα βάλει μια. Πάλι τα. Καμπάνης ήτανε. Άι, Μαρή. Λέω έπεσα πάνω σιγά. Ναι. Παραμοιράω λιγάκι έτσι τα χώματα. Ναι. Κάτι άσπρηση. Ναι. Να κάνω έτσι. Ένας άσπρος πόλος. Ο κόλλος έκανε νταν-νταν! Μα οι κόλλος μαρμάρινος ο παρκέο άγαλμα! Βρήκες αρχαία! Πάει, πέταξε, πάτα τα όνειρά μας, πέταξε! Πάει, κουρκουτσέλα, τι χάσεις! Είχε κι άλλα, δηλαδή, επειδή με εκτός από τον κόλλο! Είχε, από μπροστά είχε και ένα τσουτσουνάκι, αλλά... σημασία και ο κόλλος! Βρει άλλα κουμάκια από το άγαλμα, Βίκη! Μόλις το είδα, με έκοψε κρύος υδρότας. Το πήρα. Το θεραστά που δίκαιο να το κρύψω. Φουλέ, θα του σπάσουμε, θα του εξαφανίσουμε, θα του κάνουμε τουρνιωτό. Τι λες, Μαρή. Άμα βρήκα αυτό το πράγμα εκεί πέρα, παρακάτω δεν έχει τίποτα άλλο. Λες οι αρχαίοι να έρθουν στην Κουρκουζέλα να φτιάξουν έναν κόλλο και να τον παράξουν και εσύ ξέρω. Λες να έχει κι άλλα. Μαρή, άμα του βρήκα τόσους 20 πόντους, άμα που είναι μέσα ήπουν τόσο να σκάψουν και τα πιμέλια, πάνε με το μυαλό στο βρούνι. Ή τι σου καλό. Κουλάβι, κολλή, κουρκουζέλα. Αν δεν έχω όλους ακόμους. Τώρα είναι υπουργός πολιτισμού. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος. Και εμείς βέβαια δεν είμαστε σαν την Καρκατσούδινα που ψηφίζει ανάλογα με το συμφέρον της. Ε. Εμείς είμαστε σταθεροί και αγωνιστήκαμε για την παράταξη. Μαρή, τι μιλάς δηλαδή. Να πω στον Νικήτα να αποχαρακτηρίσει τα αρχαία. Αλλά πήρα συνειδώ. Γιατί αύριο αναβουνιά στην αδερφή του. Σύρει να τον πάρει τηλέφωνο να τα πούμε σήμερα κιόλα. Μαρή. Τι. Μήπως είναι πιο σωστό να μπήξουμε την κουρκουτσέλα στο βασίλειο. Για να κάνει τον αποχαρακτηρισμό ο βασίλειο του μεθαύριο που θα είναι η κυβέρνηση. Ότι πήγε να του πάρει τώρα μέσα. Πάω, πάω, τρέχω. Δεν θα μας στείς, παιδί μου. Από εδώ η θεία Πολίνα και ο θείος ο Βασίλης. Και από εκεί, από εδώ είναι ο Άλφρυντ. Δίπλα στον Άλφρυντ. Δίπλα στον Άλφρυντ είναι ο καναπές. Καλή, αυτοί οι άνθρωποι ποιοι είναι. Ποιοι είναι. Ναι. Οι γονείς του. Ο Λόρδος και η Λέιδη. Ναι. Από το Λονδίνο. Ναι. Είναι ο Λόρδος Βίνστον και η Λέιδη Ελίζαμπεθ. Περίεργο! Γιατί, θείε, γιατί! Επειδή είναι ντυμένη λιγάκι casual. Μα ρε, τι casual! Αυτή είναι σαν Αλβανία!